Για να έχετε το νου σας λοιπόν. Τα μάτια σας 14, έτσι. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Βασίλη Λιζέκα, που είναι ιδιοκτήτης του Θεσσαλία Security. Έτσι. Να περάσει μέσα, παρακαλώ πολύ. Και πρέπει να σου πω, φίλε. Για να μιλήσουμε για security. Χαίρετε. Μιλάμε πρώτα. Σωστό. Έκανε τρίπλα. Δεν μας φρουράς καλά, κύριε Βασίλη. Σας φιλάω καλά. Λοιπόν, σε βλέπω πολύ δυναμικό, έτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Security είναι, δεν θα είναι. Με τους καλύτερους συναγερμούς, φιλαράκι. Λοιπόν, ισχύει ότι αυτές τις μέρες. Καταρχήν, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω. Στην πανέμορφη και υπέροχη εκπομπή σας. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Ξέρουμε ότι το σχόλιο είναι για μας. Το σχόλιο είναι για μας. Αλλά κάτι παίρνει τα σκάλια και την Ιωάννα μαζί. Παίρνει και η Ιωάννα μαζί, εντάξει. Παντρεμένος ή ελεύθερος, Βασίλη. Παντρεμένος. Να το προσέξεις για να είσαι για καιρό ακόμα. Ναι, ναι. Πόσα χρόνια είσαι παντρεμένος, Βασίλη. Αυτό θυμάμαι. Με συναγερμό ή άνευ συναγερμό. Με κάμερε. Ισχύει ότι τέτοιε μέρε τι περισσότερο. Δηλαδή. Γενικά. Όπου υπάρχει γιορτή και χαρά, πάντα υπάρχει και του κλέφτη ευκαιρία. Και του κλέφτη ευκαιρία. Το καλοκαίρι με τις διακοπές, γιατί φέτος το καλοκαίρι που λένε άλλο ένα καλοκαίρι της κρίσης Ιωάννα, που έγινε χαμός στα νησιά πάλι, διακοπές από εδώ και από εκεί. Έχουν προβλήματα το καλοκαίρι, Βασιλεία. Πάντα υπάρχουν προβλήματα, όλες τις εποχές του χρόνου. Απλά κάποιες εποχές έχουν κάποια έξαρση γενικές γραμμές. Όταν δεν υπάρχει πρόληψη, δεν υπάρχει πρόβληψη δηλαδή σε γενικές γραμμές από όλους μας, δυστυχώς γινόμαστε θύμα. Ναι. Και πρέπει να θυμάμαστε όλοι ένα χρυσό κανόνα. Ότι για να υπάρξει ένα έγκλημα υπάρχουν δύο παράγοντες. Ο παράγοντας προδιάθεσης του δράστη, που πάντα υπάρχει, και ο παράγοντας ευκαιρίας του θέματος. Όταν του δίνω την ευκαιρία, θα φέρει να το πρόβλημα. Ο πρώτος παράγοντας είναι δεδομένο. Εδώ βλέπεις ότι. Άρα, εμείς τι προσπαθούμε να κάνουμε. Σκέφτονται εφάνταστα πράγματα, όχι για να μπουν σε σπίτι να κλέψουν. Για να κλέψουν, ξέρω εγώ, Μαντρί. Βλέπεις ότι πάνε και κλέβουν από ρόλες στο αυτοκίνητο που παίρνουν, ξέρω εγώ. Είναι η ευκαιρία. Ο άλλος είχε με την αδυναμία. Ναι. Ο άλλος είχε ένα ποδήλατο στο δρόμο και του πήρα τις ρόδες. Δεμένο το είχε πόσο καιρό. Παρατημένο. Δεν ξέρεις τι να ασφαλίσει σήμερα. Λοιπόν, εσείς, γενικότερα στο χώρο σας, τι προσφέρετε στους πελάτες, δηλαδή, ποιος ο λόγος. Καταρχήν υπάρχει κόσμος. Γιατί είναι κακά τα ψέματα, είναι και λίγο δύσκολο λόγο κρίση και κάποιοι που είναι πιο σφιχτοί. Υπάρχει κόσμος όμως που επιλέγει security. Και αν αυτό συμβαίνει, υπάρχουν ευκολίες από την πλευρά σας, διότι φαντάζομαι είναι στενά χώρα, δύσκολα πράγματα, να τον καταλάβετε, ενώ σε πληρωμή, σε όλα αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες που δίνουμε, υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες που έχει ο πελάτης. Και τι προσφέρετε δηλαδή. Το απόλυτο. Όταν λες το απόλυτο, για να καταλάβω τι το είναι στο απόλυτο. Υπάρχουν πολλά επίπεδα ασφάλειας. Ναι. Αν κάποιος θέλει να έχει το απόλυτο ασφάλεια, σήμερα τεχνολογικά μπορεί να το έχει. Δεν μου λες, έχεις ασφάλεια σαν αυτή που είχε ο Καντάφη 40 ψηλές μελαχρινές, έτσι που είχε τέτοια. Θυμάσαι τέτοια ασφάλεια. Το απόλυτο το εργούμε. Αυτή είναι ασφάλεια υψίστης σημασίας. Αυτή είναι ασφάλεια υψίστης σημασίας. Αυτή είναι υψίστης σημασίας. Υπάρχει σαρά και VIP προστασία. Ναι. Γυναίκες. Δηλαδή, ένας πρωθυπουργός που νομίζει. Τώρα, δηλαδή, υπάρχει διακριτικότητα, έτσι. Ναι. Υπάρχει πιθανότητα, δηλαδή, ένας μεγάλο πρόσωπο έχει πιθανότητα. Δηλαδή, του λένε, του έχουν μπει ψήλοι στα αυτιά ότι η γυναίκα τον απατάει. Μεγάλο πρόσωπο, έτσι και τα λοιπά. Και θέλει να κάνει καριέρα. Δεν είναι κάνει. Όχι, μπορεί να θέλει να βάλει συναγερμό στο σπίτι του Βαγγέλη, να βάλει κάμερες, να παρακολουθεί κτλ. Α, άλλο αυτό. Υπάρχουν πολύ πιο εύκολα μέσα το να ανακαλύψει κάτι που θέλει. Κάτι το βρεθώ. Η τεχνολογία σήμερα είναι πολύ μπροστά. Είναι πάρα πολύ καλή, βεβαίως. Εγώ, ας πούμε, εμείς οι γυναίκες, σαν αδύναμο φίλο, τι μπορούμε να κάνουμε. Εγώ, ας πούμε, έχω μια επιχείρηση, έτσι. Και είμαι αισθητικός. Έχω μέσα και δεν προλάβεις να μας μιλήσεις κιόλας. Δεν πειράζει. Ναι. Έχω μέσα τα κορίτσια μου. Έχω δύο καταστήματα. Και τα δύο καταστήματα δουλεύουν μόνο οι γυναίκες και εξυπηρετούμε κυρίως τις γυναίκες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μπορεί να μπει οποιοδήποτε και να κάνει ό,τι θέλει, έτσι. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, να βάλουμε κάμερες, να βάλουμε συναγερμό, υπάρχει κάτι, ας πούμε, που να πατήσει ένα κουμπάκι όπως βλέπουμε στις ταινίες και να καλέσουμε την άμεση δράση για να νιώθω ότι με προστατεύεται. Πάρα πολύ χρήσιμη και ωραία υπηρεσία, θα έλεγα. Το πάντρεμα σήμερα που κάνουμε σε γενικές γραμμές, η ολοκλήρωση δηλαδή ενός συστήματος ασφαλείας, είναι η κάμερα. Δηλαδή μαζί με τον συναγερμό πρέπει να τοποθετηθεί οπωσδήποτε και μια κάμερα. Δηλαδή χωρίς κάμερα το σύστημα ασφαλείας από μόνο του δεν μπορεί να κάνει κάτι. Δηλαδή η ειδοποίηση που θα πάρει από ένα συναγερμό είναι απλά ότι κάτι χτυπάει, ότι κάπου υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν γνωρίζω. Πρέπει να πάμε εμείς να δούμε τι πρόβλημα υπάρχει για να ειδοποιήσουμε την αστυνομία. Από μόνη σας να ειδοποιήσετε την αστυνομία αυτό δεν γίνεται. Πρέπει να περάσετε μέσω από κάποια εταιρεία για να γίνει αυτό. Μπορείτε βέβαια να κάνετε και ένα συμβόλαιο. Με ένα κρατικό φορέα δηλαδή, που ενεργοποιείται κατευθείαν. Εσείς θα βάλετε τις κάμερες, ας πούμε, για να φαίνεται αν γίνεται. Η κάμερα σημαίνει αμεσότητα. Σημαίνει οπτική επιβεβαίωση του συμβάντος. Όταν δούμε ακριβώς τι γίνεται, θα το πούμε επιτόπου την αστυνομία και επιτόπου αυτή σπέβδει να βοηθήσει επιτόπου που έχει πρόβλημα. Αυτό είναι γεγονός. Δουλεύουν συνήθως, φαντάζομαι, και νέα παιδιά δουλεύουν, αλλά δουλεύουν και
Άνθρωποι που υπηρετήσουν επαγγελματίε στην αστυνομία, δουλεύουν και τέτοιοι security συνήθω. Στρατό, δεν ξέρω αστυνομία. Δηλαδή και εσένα σε λέω γραμμωμένο σε λέω. Εμεί σε γενικέ γραμμέ, προσπαθώ εμεί σε γενικέ γραμμέ, παίρνουμε ένα ανθρώπου που εκπαιδεύουν τη σωστά σήμερα για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο έργο του. Ναι. Σε γενικέ γραμμέ. Προβλήματα στον κλάδο το δικό μα μέχρι στιγμή δεν υπάρχουν. Mm. Γιατί πιστεύω ότι είμαστε καλά καταρτισμένοι και προσπαθούμε να προσφέρουμε το απόλυτο που έχει σχέση με την προστασία και την προσωπική ελευθερία του κάθε πελάτη. Δηλαδή, οικονομικά δηλαδή μπορούμε να τη βγάλουμε. Ξέρω, εγώ θέλω να ασφαλίσω το σπίτι. Έχω μέσα λίρες. Ναι. Δεν τα βάζω στην τράπεζα γιατί φοβάμαι. Υπάρχουν επίπεδα ασφάλειας. Μπορεί με μια πολύ χαμηλά, χαμηλή αρκετά υψηλά. Υπάρχουν οικονομικά προγράμματα. Βεβαίως. Καλά, δεν θέλουμε να έρθει το ελικόπτερο μαγικό. Κάτι, αλλά να έχετε κάτι. Να χτυπήσει ένα καμπανάκι, ρε αδερφέ. Δηλαδή, να μπαίνει σαν το Spider-Man, σαν το Ζωρό, Βαγγέλη. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον Βασίλη Ντολιζέκα. Θέλω παρακαλώ πολύ, αν είναι έτοιμα τα παιδιά, να πάμε να δούμε κάποιες φωτογραφίες. Θα τις ξεχάσουμε και σήμερα και θέλουμε να σχολιάσουμε κάποιες φωτογραφίες αν είμαστε έτοιμοι. Α, έχουμε τη φωτογραφία. Δείχνετε τις φωτογραφίες για να τις σχολιάσουμε κιόλας, ναι, έτσι. Εάν είναι. Ο Νάτος. Αυτός είναι. Νάτος. Ο αντιπεριφερειάρχης. Η Ιωάννα μου. Αγροτικής. Εάν ήσουν. Μην πλατιάζεις, θα φύγεις λίγο. Ναι. Η φωτογραφία. Εάν αυτός ο άνθρωπος δεν τον παρομοιάζει με τον Νικηταρά. Είναι ο Γιώργος Λαδόπουλος αντιπεριφερειάρχης. Με τον Νικηταρά. δεν τον παρομοιάζεις έτσι πλιά με τον Νικηταρά, τον Κορκοφάγο. Το καμάρι αυτό, τον καπετάνο. Έχει τον μία που είναι πάνω στο. Πού πάνω είναι, σε φορτηγό. Σαν τον Κολοκοτρώνη, Βαγγέλη, δείχνει. Κοίτα το. Πού έχει ανέβει, πού είναι, είναι κάπου. Ή στο χορτάρι. Κάτσε ψηλά και αγνάτε με, Βαγγέλη. Κάπου ανέβει. Και περισσότερο με τον Μεγάλο Αλέξανδρο, νομίζω. Τα κόκκαλα του Μέγα Αλέξανδρο, θα πεταχτεί από τον τάφο του και θα τον βρούμε. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία, παρακαλώ πολύ, που έχουμε. Για Νάτο. Νίκο, εσύ. Τέλειω. Εδώ πέρα ο άλλο πήγε, ήταν παρακολουθούσε. Ο εν λόγω τύπο είναι Λαρισαίο εδώ πέρα. Μια έχει φοβερή, μοιάζει πάρα πολύ με τον Αλέφαντο. Η χωρίστρα του είναι από αριστερά ή από δεξιά. Αυτό την κάνει μία από εδώ και μία από εκεί πετά. Είναι υπτάμενο μαλλί αυτό, κατάλαβε. Και ήταν εκεί σαν αναγκαστικό. Είναι ο Λαρισαίο Αλέφαντο. Είναι ο Λαρισαίο Αλέφαντο. Και όσοι τον βλέπουν. Αλέφαντο τα πάντα όλα φώναζαν. Όσοι τον βλέπουν πρώτη φορά είναι παιδιά ο Αλέφαντο. Την είχαν φάει όλοι. Είναι φτιστό. Την είχαν φάει όλοι. Την είχαν φάει όλοι με τον Αλέφαντο. Την είχαν φάει όλοι. Έτσι, έτσι. Έτσι. Αφού έτρεξε και ο Αλέφαντο. Ο μεγάλος περιφερειάρχης, προσέξτε, εγκαινιάστηκε από τον Κωνσταντίνο Αγοραστό. Λοιπόν, να φαίνεται και το εγκαινιάζει έργο με το όνομά του. Εδώ, το όνομά μου λέει να φαίνεται, το εγκαινιάζω αυτό. Είναι τότε που άρχισε να λανσάρει την αριστερή χωρίστα. Είναι υπερήφανος για τον εαυτό του. Ως παλιός αθηνής του έχει ένα λόγο παραπάνω ο Νίκος. Ναι, ναι. Έχουμε άλλη. Εδώ πάλι οι αντιπεριφερειάρχες που κάνουν μαμ. Βλέπουμε το Λαδόπουλο. Το τρώνε το φαγάκι και του. Και τον Παπαδημόπουλο. Έτσι, μπράβο. Το έχουν και ίδιο την κατάληξη όπουλο στο τέλος. Και όπουλος, το τρώνε το Κοτόπουλο. Και αν παρατηρήσει, Βαγγέλη, αυτοί που έχουν κατάληξη όπουλο έχουν και μεγαλύτερη επιτυχία στην πολιτική. Και ειδικά στο πλευρό του Γοροστού. Εκτός από τον Πουλόπουλο. Και το επόμενο και τελευταίο βίντεο είναι ο πρωθυπουργός της χώρας Αλέξης Τσίπρας. Με απαράμιλο στυλ, όπως βλέπεις. Σουτάρει και είναι έτοιμο να σκοράρει. Είναι έτοιμο να σκοράρει. Πρόσφατη φωτογραφία, Βαγγέλη, βάζει γκολ στον ελληνικό λαό. Έχετε, Βασίλη μου, που φυλάσσετε. Βεβαίως. Και στα μέρη μας εδώ στην περιοχή. Είναι φοβιτσάρετες. Έχουν περισσότερες απαιτήσεις. Έχουν περισσότερες απαιτήσεις από εμάς τους. Τους κοινούς κάτι απλά λόγω και της ιδιότητάς τους. Θέλω το απόλυτο. Πρέπει, ναι. Όσο μπορούμε δηλαδή να πλησιάσουμε στην τελειότητα. Σε αυτό που ρώτησε η Ιωάννα πριν, να συγκεντρώσει ο γενικός, ναι. Υπάρχουν ειδικά προγράμματα σήμερα στα κινητά τηλέφωνα, όλα τα smartphone δηλαδή μπορούν να το έχουν. Και εμείς το έχει έχουμε. Η κάθε γυναίκα πάνω της. Με το πάτημα απλά ενός σπουδιού, ανοίγει το κινητό και από το μεγάφωνο, το κέντρο επιχειρήσεων, μπορεί να μιλήσει στο χώρο. Όπου βρίσκεται δηλαδή. Α, είστε πολύ πολύ. Βοήθεια, Βασίλη, με κλέβει. Βοήθεια, μπορεί να μιλήσει. Επειδή είναι ένα πρόγραμμα τεβασμένο στο κινητό, ανοίγω. Πατάτε απλά ένα κουμπί. Στείλετε το στίγμα σα ακριβώ που βρίσκεστε. Ανοίγει το μεγάφωνο. Όταν νιώθω ότι κινδυνεύω. Όταν μια απειλή οτιδήποτε. Μιλάτε κατευθείαν στο χώρο το δικό μα. Εμεί μιλάμε αυτόματα, έχουν ανοίξει ήδη τα μεγάφωνα και ακούγεται δυνατά ο ήχο στου γύρω. Και ακούει κάθε κακό επιτιθέμενο οτιδήποτε μπορούμε να πούμε ότι έχει γίνει αντιληπτό. Του μιλάμε ότι πράγματι έχει ενημερωθεί η αστυνομία. Ισουστάτε σημείο, φεύγει αμέσω. Ενδιαφέρον. Οπότε δεν είναι μόνο. Αχρίαστη να είστε. Δεν είναι μόνο ότι φωνάζει, ξέρω εγώ, η κοπέλα. Όχι, και εσεί μιλάτε σε αυτόν και τρομάζει και φεύγει. Βεβαίως, βεβαίως. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα λοιπόν, πολύ πάμε στο πρώτο τελευταίο βίντεο για σήμερα. Δεν το βλέπω να προλαβαίνω και το τελευταίο. Είναι έξω από τα δόντια το βίντεο. Πάμε πάντα βέβαια, φιλαράκι, έτσι μια χαρά. Φάνη μόνο στην απλή. Μήπω τα χαμογελάω, έχω κραγιόν στα δόντια. Έφυγε. Τα χαμογελάω και θα λεμπειρίζω. Α, ναι. Υπέροχα. Να χτυπήσουμε παλαμάκια, βαριόμαστε τώρα. Α, χτυπήσουμε παλαμάκια. Έλα παλαμάκια. Μπορεί να είναι και το τελευταίο για σήμερα.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Χώστε Steve Show, Παρασκευή 27, πλησιάζει 12 σιγά σιγά η ώρα. Είναι η Ιωάννα, η Ιωάννα είναι δύο φιλενάδες, κάθονται και πίνουν τον καφέ. Είχε τελειώσει και το Survivor. Έχεις δει Survivor το καλοκαίρι ή όχι? Λίγο, ναι, λίγο έτσι. Έτσι πρόλαβα, λίγο παρακολούθησα. Σου άρεσε περισσότερο? Ο παρουσιαστής. Α, σου άρεσε ο Ταϊβανίδης.